Άλλος, ενώ ο κομισάριος του αγώνα είναι ο Κώστας Ρίγας. Στο τζάμπολ κέρδισαν οι Ιταλοί. Γκαλάντα που γύρισε την μπάλα πιο πίσω στον Μπονόρα. Μενεγκίν για τον Γκαλάντα. Μάιερς. Μεγάλη βεντέτα των Ιταλών που έλειψε τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Σουτ για τρεις από τον Μενεγκίν. Ήταν άστοχος. Μάλιστα τον ριμπάουντο και Σούριν άφησε την μπάλα στον Καράσεφ. Καράσεφ για τον Πανόφ. Αυτός τον Μιχαήλοφ. Μπάπκοφ που βγαίνει από τα σκριν. Κισούριν, Πανόφ, θα κάνει τον πάσιμο, μπαναμένει στα χέρια του, επιμένει ο Πανόφ, ψάχνει να βρει τον Καράσεφ, έγινε λάθος, έκλειψε την μπάλα ο Μπονόρα, Μπονόρα που θα δώσει έξω για τον Μενεγκίν, η πάστα στον Κιάτσικ, το πρώτο καλάθι για κάνουν προς τα αφαιρέσεις, αλλά δεν είναι ώρα για αριθμούς, εδώ ο Μπάπκοφ θα χάσει το Ρώσον, εκεί όπου ο Ερέμιν κάνει κουμάντο, ο Μπέλοφ είναι όρθιος βέβαια. Αλλά θα δείτε στα time out έναν Ερέμιν ο οποίος δίνει οδηγίες. Γκαλάντα, το jump shoot. Θα είναι χάσει τα πράγματα για να δούμε όμως το shoot από τρεις πόντους. Θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για την εθνική μας ομάδα. Ωστόσο η εθνική μας ομάδα που θα πρέπει να κερδίσει σήμερα το Πουέρτο Ρίκο και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνει μία ακόμα νίκη απέναντι ή στην Ρωσία αύριο ή στην Γιουγκοσλάβια. Κιάτσικ γύρισε. Πήρε το rebound ο Μιχαήλοφ. Πανόφ κατεβάζει την μπάλα. Ξανά έγινε το λάθος. Θα κλεισμένος ο Καρά. Ταλία προηγείται 2-0. Εδώ δεν υπάρχει προς πίσω. Η μπάλα χτύπησε στα χέρια του Πανόφ. Μάιερ σουτ για 3. Αμέσως ήταν άστοχος. Γκαλάντα μαζεύει όμως το rebound. Ξανά έξω η μπάλα στον Μάιερ. Μάιερ με τον Μπάπκοφ. Μενεγκίν. Πρώτο σκορ για τους Ρώσους είναι ο Καράσεφ με 50, με εκείνη 47. Αστόχησε ο Μάιερς, αστοχεί όμως και από κοντά ο Κιάτσικ. Κοφ, Μιχαήλοφ, Ανιεβίτς. Σε αντίθεση επαναλαμβάνουμε τον Ερέμιν που δίνει οδηγία στα time out. Συμβουλεύει πρώτα τον Σεργέι Μπέλοφ και μετά ο Μπέλοφ μιλάει στους παίχτες του. Κισούριν θα κάνει τον πάσιμο, θα πετύχει το καλάθι, σοφαρίζει η Ρωσία. Και προσπαθούσαν να εφαρμόσουν εκεί τα συστήματά τους κάπως αθλητικά. Και ένας με έναν όμως ο Μπάπκοφ έχει κάνει το φάουλ, τον Γκαλάντα και βγάζει στο Κισούριν, ο οποίος προσποιείται, περνάει μέσα, κάνει μια ωραία πάσα. Τον ώρα με τον Καράσεφ, τον εγκέφαλο της Ρωσίας. Μάιερς προσποίηση, εν αέρια, μακρινή πάσα στο Μενεγκίν, Μπονόρα για τρεις πόντους, καλό σου. Σε ετοιμότητα ο Μπονόρα. Μάιερς του εμποδίζει εκεί την πάσα, βγαίνει έξω ο Κισούριν, Πανόφ, τον έχει κλείσει ο Μενεγκίν, αλλά κατέχει ακόμη την μπάλα. Ο Μπάπκοφ αποτυχάνει και ο στον Μπονόρα. Μάιερς ακόμη χωρίς τρίπλα. Και αυτό στο Μενεγκίν που ξεκινάει τις τρίπλες και το σουτ για τρεις και αυτός. Ήταν όμως κοντό. Δεν έφτασε. Μπέλοφ ήδη από τα πρώτα λεπτά έχει αρχίσει και διαμαρτύρεται κυρίως τον Ντόριζον. Μάιερς. Μάιερς με τον Μπάπκοφ που είναι καλύτερος αμυντικός από τον Κουντέλιν. Εκτός ισορροπίας στο σουτ, θα πάρει ο Μπάπκοφ το μακρινό rebound, άφησε την μπάλα στον Πανόφ. Μπάπκοφ, Καράσεφ. Καράσεφ με τον Μπονόρα, η πάσα του για τον Μιχαήλοφ, μπροστά στον Κιάτσικ. Θα πετύχει το καλάθι, σοφαρίζουν οι Ρώσοι. Ο Μάιερς θα στοχίσει ξανά, είναι το rebound ο Πανόφ. Μπάπκοφ, σε οργανωμένη επίθεση είναι εύστοχος. Να και το πρώτο τρίποντο για... Ευστόχησε στο σούτ των τριών πόντων. Πάσιμο από τον Μενεγκίν. Μπάλα ψηλά και το καλάθι για τους Ιταλούς. Θα έλεγχουμε εδώ η πάσα του. Έχουν κάνει πολλά λάθη. Κάνει περισσότερα από τους Ιταλούς. Σούτ για τρεις από τον Γκαλάντα. Είναι άστοχος. Φτάνουν και υψηλοί βεβιασμένες κινήσεις. Γκαλάντα. Μπονόρα. Μενεγκίν. Από την κορφή της ρακέτας είναι άστοχος. Το μακρινό ριμπάουντ το Καράσεφ που φεύγει στον ευνηδιασμό. Η πάσα του. Επιθετικό φάουλ. Έχει πηγαίνει καλά και αυτό είναι το παράπονο του Μιχαήλοφ από τον Μπέλοφ. Πηγαίνει καλά, πετυχαίνει πόντους, αλλά γίνεται αλλαγή. Ένα σημείο που είναι ζεστός βέβαια. Πούτσκα, Μενεγκίν, σουτ για τρεις, είναι εύστοχος. Το σκορ γίνεται σουτ τριών πόντων του Μενεγκίν. Νέο σουτ για τρεις, εύστοχος και ο Μπάπκο. Η απάντηση λοιπόν από τους Ρώσους. Τα 4 χρόνια. Μπήκε μέσα και ο Πασούτιν, ο Ζαχάρ Πασούτιν, Κισούριν και Καράσεφ. Από την θέση του playmaker. Τρεις περιφερειακοί λοιπόν. Ο Μπάπκοφ δοκιμάζει τον μπάσιμο από ψηλά. Κάνει κοντά κάρισμα του Μάρις και φεύγει. Έχει και την μπάλα με την τρίπλα. Σκρίν από τον Νόσοφ.
Γρήγορα ο Μπάμπκοφ βγάζει έξω στον Πασούτιν που δοκιμάζει τον πάσιμο, ένα από ψηλά. Τον κρατάει μακριά. Μάιερς, ένας με ένας πάντα με τον Μπάμπκοφ. Στο σκριν, ο Κιάτζη ζητάει την μπάλα από την άλλη μεριά. Ντεπόλ προσποίηση. Το σουτ, το rebound από ρώσικα χέρια από τον Κισούρι, ο οποίος παρακολούθησε τη φάση. Ψηλά για τον Όστρομ, ο οποίος χάνει ένα εύκολο lay-up. Ο λίγο άγαρπος, πανύψηλος δρόσος. Φούτσκα. Μάιερς από μακριά, άλλη μια φορά που είναι άστοχος. Με πάσα στον αέρα, Μπάμπκοφ σταματά έξω από το τρίποντο. Και καλά έκανε τελικά, δικαιώνεται και αυτός και η ομάδα του. Φούτσκα, Κιάτζικ. Μενεγκίν, Ντεπόλ. Κιάτζικ με τον Νόσοφ. Θα πετύχει το καλάθι, ζήτησε σε επιθετικό φάουλο Νόσοφ. Παίζεται υπό ο Τζόνς. Το σκορ γίνεται Κουντέλιν που άφησε για τον Μπάμπκοφ. Κουντέλιν, τον πάσιμο, η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια του Νόσοφ. Στην Ιταλία και τη Ρωσία. Ήταν άστοχος ο Κουντέλιν. Να, ο πιο απρόβλεπτος. Πάμε λοιπόν, ενώ το σκορ είναι 22-20, με τον Μπαζίλε στο ρόλο του playmaker τώρα. Αυτόν που έπαιζε μέχρι το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπονόρα. Μενεγκίν, Νταμιάο και Ντεπόλ με την πίεση του Πασούτη μακριά από το καλάθι. Ενώ ο Κουντέλιν κρατάει και αυτός μακριά τον Μπαζίλε. Μενεγκίν κλέβει ο Τσόφ και τον Κουντέλιν, ενώ η ζώνη των Ιταλών προσπαθεί να αμυνθεί. Πασούτη περνάει με αυτόν τον τρόπο, κοντινό σουτ, ξανά 6-24-20. Μπαζίλε θα βγάλει έξω μετά από αυτή την κίνηση. Ντεπόλ, Φούτσκα είναι ανοιχτός για το τρίποντο. Προτιμάει τον πάσιμο ενώ τον πιέζει ο Μορκίπο, δεν θα δώσει πάσα. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Ο Μπάμπκοφ που είναι πολύ επικίνδυνος πιέζεται από τον Μπαζίλε με τη βοήθεια του Φούτσκα, ο οποίος πηγαίνει να κλείσει το. Κάνει επιθετικό φάουλο εκεί ο Φούτσκα. Τελικά κλεισμένος ο Βασίλη Καράσεφ από τον Μάιερς. Ξαναπέρασε το παιχνίδι. Που δεν είναι με τον Ντεπόλ. Μιχαήλ, ωραία πάσα. Ωραία assist για τον Καράσεφ. Που μπροστά από τον Φούτσκα είναι και πιο γρήγορος. Ο Καράσεφ πέτυχε χρόνου. Σκορ 28-23. Θανάστοχος σε σουτ τριών πόντων. Ο Μπαζίλε. Κουντέλιν. Μπάμπκοφ. Μπάμπκοφ με τον Ντεπόλ. Μιχαήλοφ. Ξανά με τρεις περιφερειακούς παίκτες. Ο Σεργέι Μπέλοφ είδε ότι αυτό το σχήμα του βγαίνει. Κουντέλιν, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Ψηλά. Ζητάει την μπάλα ο Φούτσκα. Μπαζίλε. Νταμιάο με τον Μιχαήλοφ. Μπάλα έξω στον Κουντέλιν. Νέο σουτ για τρεις. Είναι άστοχος ξανά ο Κουντέλιν. Η μπάλα είναι ξύ. Θα στοχίσει. Απόλυτη σοπαλή ουσιαστικά σαν να ξεκινάμε την αρχή. Με τον Μπονόρα να, να έχει επανέλθει στη βασική πενταδεστή του playmaker. Κιάτσικ θα χάσει το σουτ. Τελικά μέσω του Καράσεφ θα ξαναπάρει ο Μπονόρα. Πίσω στον Μιχαήλοφ με ένα βηματάκι ώστε να μην κάνει παραπάνω βήματα. Χάνει το σουτ. Δεν μπόρεσε να βρει το πάτημα που ήθελε. Μπάμπκοφ. Μια και οι Ιταλοί χάσαν την επίθεση, ευκαιρία για τους Ρώσους να πλησιάσουν το σκορ. Κισούριν. Με την πίεση του Φούσκα, πάσα στον Μπάμπκοφ, τρίποντο. Πολύ εκτός, έξω από τη Στεφάνη. Ο Μπάμπκοφ που έχασε και αυτό στην ευστοχία του πρώτου μηχρόνου και τον ρυθμό του. Ο Μάγιας περνάει κοντά, κόβεται η μπάλα τα χέρια του Μιχαήλοφ. Πριν βγει έξω την προλαβαίνει ο Καράσεφ, τρεις Ρώσοι. Εναντίον δύο, ο Μπάμπκοφ γρήγορα στο Τιχονέγκο, από κάτω αυτός. Με ωραίο τρόπο περνάει κάτω το καλάθι, δεν υπάρχει πια εκεί Ιταλός να το μαρκάρει και μειώνει στο 32-34. Εδώ θα δούμε την επανάληψη, ο τελικός παραλήπτης του εθνιδιασμού, Τιχονέκο με αυτό τον τρόπο, με το δεξί, αφήνει την μπάλα και ο Τάνεβιτς εκφράζει τα παράπονά του για το λάθος που έγινε στην επίθεση από τους παίκτες. Μπονόρα Μάιερς, ο Μπάμπκοφ με τα χέρια να τον εμποδίζει, να τον εμποδίζει την πάσα. Βγαίνει έξω ο Μενεγκίν να πάρει την μπάλα, Φούσκα δεν θα το κοιμάσει από μακριά. Τον πιέζει ο Κισούριν, Κιάτζικ εκεί θα πασάρει στον Μπονόρα. Του προσπαθεί να βρει το Φούσκα. Δεν μπορεί να βρει διάδρομο για να βρει. Τιχονέγκο Κισούριν. Έχουν κλείσει οι Ιταλοί. Από μακριά ο Μπάμπκοφ. Το rebound ανάμεσα σε για τον Τιχονέγκο. Σκαστή. Και με τέτοιο τρόπο στην αντιβλή ο Τιχονέγκο όπως έμπαινε μέσα. Και αυτός τον δικαίωσε ο εμπειρότατος
ο παλιός από την άλλη, από την παλιά σχολή των Ρώσων, τότε που ήταν ο Μαδάρα. Στο καλάθι και πάλι για τους Ιταλούς η διαφορά. Μπονόρα με τον Δαμιάο να του κάνει το screen και να απελευθερώνεται για να παίρνει το σούτο, κοιμάζει και έξω από τα 65. Rebound μετά τον Μιχαήλοφ στον Κισούριν και Καράσεφ αργά, ενώ κοιμάζεται ο Νόσοφ για να αλλάξει, όπως κάνει κλασικά ο Μπέλοφ, λες και πηγαίνει με το χρόνο, με τον Μιχαήλοφ Μπάπκοφ. Γονέγκο που τα πάει πολύ καλά και ένα σούτ με το καλάθι να μετράει. Βεβαίως, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής, που θα πάρει εδώ την μπάλα μπροστά από τον Καράσεφ, διστάζει, Μπονόρα, σουτ για τρεις, είναι άστοχος, Κισούριν, Καράσεφ, Κουντέλιν, Τιχονέγκο, ξανά Κουντέλιν, θα κάνει λάθος ο Κουντέλιν, προσπαθεί ο Νόσοφ, έχει γίνει η απόφαση, την παίρνει ο Μπέλο, σουτ για τρεις από τον Ανδρέα Μενεγκίν. Πολύ ωραία πάσα στον Τιχονέγκο από τον Κισούριν, το καλάθι από τον Βάλερη Τιχονέγκο, εδώ που φτάνει τους 9 πόντους, 39-36, 3 πόντοι μπροστά η Ρωσία, 14 και 14 πριν από το τέλος του αγώνα. Μενεγκίν προσπαθεί να βγει από τα σκρίνια, ο Μάιερς παίρνει την μπάλα μπροστά από τον Καράσεφ, πετάει την μπάλα πάνω από τα χέρια του Νόσοφ, τελικά το καλάθι από τον Κιάτζικ. Μειώνει η Ιταλία 39-38. Ξανά εδώ, κοιτάξτε το follow από τον Κιάτζικ και το καλάθι για τους Ιταλούς. Νόσοφ για τον Κουντέλιν. Κουντέλιν με τον Μάιερς. Νόσοφ θα δώσει για τον Κισούριν. Διστάζει αυτός, θα του κλέψει την μπάλα ο Νταμιάο. Νταμιάο που άφησε την μπάλα στον Ανδρέα Μενεγκίν. Κοιτάξτε ξανά το κλέψιμο. Έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του ο Κισούριν και έκλεψε την μπάλα ο Νταμιάο. Μάιερς για τον Κιάτζικ που μάχεται εκεί. Έχει κάνει φάουλ, παιδικό φάουλ ο Νταμιάο. Νέα αλλαγή για την ρωσική ομάδα. Θα φύγει ο Κισούριν. Θα περάσει 38. 13 και 7 πριν από το τέλος του αγώνα. Καράσεφ, ωραία πάσα, το κάρφωμα από τον Βιτάλι Νόσοφ, τον βλέπετε εδώ στο πρώτο πλάνο. Μπονόρα. Ο Ντεπόν για τον... Έχει γίνει φάουλ εκεί πάνω ο Τζέκο. Το σουτ από τον Μπονόρα που είναι άστοχος. Μάλιστα το rebound ο Κουντέλιν. Τιχονέγκο. Τιχονέγκο κάνει τον πάσιμο. Θα πάρει το φάουλ. Ο Μάιερς κρύβει την μπάλα, έρχεται στο follow ο Καράσεφ και άλλη μια φορά για να έρθει να διορθώσει ο Καράσεφ, όμως ο προπονητής εντός γηπέδου ο Βασίλη Καράσεφ. Προσπίζεται το Μάιερς, τη δεύτερη κάνει και το σούτ στο Στεφάνι. Από τον Τιχονέγκο η μπάλα κύλησε πάνω στο σώμα του, δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει και καταλήγει έξω υπέρ της Ιταλίας. Ο Τάνεβιτς επαναφέρει τον Μενεγκίν, όπως είδατε. Κατηγορούμε, αφού είπαμε ότι προέρχεται από σοβαρά προβλήματα και ουσιαστικά τώρα μπαίνει ξανά μέσα στα παιχνίδια. Μενεγκίν στον Φούτσκα που τον πιέζει ο Πανόφ. Κάνει την κίνηση αυτός, ξαναγυρίζει, έρχεται και ο Νόσοφ στη βοήθεια του Πανόφ, αλλά όλα αυτά μάλιστα ο Νόσοφ έκανε φέτος μας. Πανόφ τον πάσιμο, άστοχο το σουτ, κρατάει ο Νόσοφ, προσπαθεί να γυρίσει να πάρει ρεβάνα από τον Νταμιάο, τον κατεβάζει ο Φούτσκα, δεύτερο σουτ και τελικά επιμένω νικά με το... Ο Μπέλοφ θα σκέφτεται αυτά ακριβώς που λέμε και εμείς και στέλνει βεβαίως τον Μπάπκοφ επιτέλους εδώ. Βλέπω και τον Αλέκο Θεοφιλόπουλο δίπλα μου να αγανακτεί. Αντιλαμβανόμαστε σαφώς την θέση του Σεγκέρι Μπέλοφ. Προσπαθεί να δώσει ευκαιρία στον Κουντέλιν και με τις αλλαγές, τις νέες αλλαγές να του κάνει, θα του ρίξει περισσότερο την ψυχολογία. Είναι όμως εκτός ρυθμού, εκτός αγώνα. Φούτσκα. Ο Φούτσκα περνάει την μπάλα για τον Ποντζέκο, αυτός τον Φούτσκα. Φούτσκα μπροστά από τον Πανόφ που είναι πολύ καλός αμυντικός. Θα του κλέψει την μπάλα ο Πανόφ. Μπάπκοφ, φεύγει ο Νόσοφ, ο Μπάπκοφ σπέρα στον εφηδιασμό. Ωραία πάσα και το καλάθι, πολύ όμορφο καλάθι. Η πάσα του Καράσεφ στον Πανόφ. Το σκορ 47-40, για πρώτη φορά η διαφορά στους 7. Κοιτάξτε εδώ, έφκασε την μπάλα ο
Φούτσκα, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι Ρώσοι μέχρι στιγμής είναι η πρώτη ομάδα στα κλεψίματα, κυρίως με τον Κουντέλιν και τον Πανόφ. Αυτά είναι τα στατιστικά. Ο Τζέκοπ προσπαθεί να κάνει τον πάσιμο. Νέο λάθος από τους Ιταλούς. Δεν προλαβαίνει ο Μενεγκίν. Η μπάλα είναι ξανά για τους Ρώσους. 9 και 25 πριν από το τέλος του αγώνα. Εδώ ο Τάνιεβιτς που δεν είναι ευχαριστημένος σε αντίθεση με τον Σεργέι Μπέλοφ, ο οποίος τιμήθηκε και τον Μιχαήλοφ. Αυγάλει τον Νόσοφ. Είναι πολύ φιλότιμος, πολύ μαχητικός ο σέντερ της ρωσικής ομάδας. Η κλασική αλλαγή του Μπέλοφ. Βλέπετε εδώ τα λάθη. Περισσότερα λάθη σας είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο για τους Ρώσους. Σουτ για τρεις από τον Καράσεφ, απαρκάριστος. Θα στοχίσει όμως. Ο Τζέκο κατεβάζει την μπάλα για τους Ιταλούς. Ο Τζέκο περνάει ωραία πάσα για τον Κιάτζικ. Αυτός θα νικήσει στον αέρα τον Μιχαήλοφ. Μειώνει η Ιταλία 47-42. 8 και 58 πριν από το τέλος συνάντησης παρακολουθείται ένα συναρπαστικό παιχνίδι από την ΕΤΕΝΑ. Ρωσία-Ιταλία. Και βέβαια τα κομπιτεράκια θα βγουν μετά το παιχνίδι με της εθνικής μας ομάδας με το Πέρτο Ρίκο. Να δούμε αν μας ευνόησε η νίκη των Ρώσων ή η νίκη των Ιταλών. Μας ευνοεί η νίκη των Ρώσων ή των Ιταλών. Πιο αξιόπιστη επιθετικά λύση για τους Ιταλούς. Ο Μάιερς δεν είναι σε καλή μέρα. Τον τράβηξε στον πάγκο ο Τάνιεβιτς και είχε δίκιο. Ήταν και άστοχος. Φούτσκα, ωραία πάσα. Το κάρφωμα από τον Κιάτσικ. Όλα τα λεφτά βέβαια ήταν η πάσα του. Με τον Ποντζέκο, έξω η μπάλα, Τιχονέγκο, η προσποίηση, Μπάπκοφ είναι μόνος του, τρέχει τώρα πάνω το Μενεγκίν, δίστασε ο Μπάπκοφ, θα κάνει τον πάσιμο, θα του φύγει η μπάλα, την κέρδισε ο Μιχαήλοφ, έξω, Καράσεφ, σουτ για τρεις, είναι άστοχος, Κιάτζικ θα χάσει την μπάλα, Μιχαήλοφ την κέρδισε με αυτόν τον τρόπο, Τιχονέγκο για τον Πανόφ, ήταν κακή επιλογή, η πάσα για τον Καράσεφ, Κιάτζικ για τον Μενεγκίν, ο Τζέκο, σουτ για τρεις. Είναι εύστοχος στους 4 πόντους Ιταλοί. Πανόφ, ωραία πάσα για τον Καράσεφ που ξεχάστηκε από τον Ποντζέκο. Ίσως ξεχάστηκε τους συγκλονιστικού αγώνα. Ποντζέκο, τον πάσιμο θα αστοχίσει. Μαζεύει όμως το rebound, διστάζει μπροστά στον Μιχαήλοφ. Η μπάλα έξω, Φούτσκα, Μενεγκίν. Σε ρόλο playmaker. Η Μενεγκίν μαρκάρει ο Μπάπκοφ, Ντεπόλ, Φούτσκα με τον Πανόφ, θα κλέψει την μπάλα ο Πανόφ, είπαμε ότι είναι πρώτος στα κλεψίματα. Μιχαήλοφ, όσο έγινε και φάουλ εκεί από τον Μενεγκίν, νέο φάουλ από τον Ποντζέκο, αφήνει οι διαιτητές το σουτ, είναι εύστοχος ο Μπάπκοφ, είναι σε μεγάλη μέρα ο Σεργέι Μπάπκοφ, Κουντελή. Φούτσκα διστάζει μπροστά από τον Πανόφ, Κιάτζι. Ντεπόλ, προσποίηση, φάουλ με τον Καράσεφ, τον playmaker και τον Ρώσο να κατεβάσει την μπάλα μπροστά από τον Μπονόρα. Βγαίνει από τα σκρίνη ο Μπάπκοφ, θα πάρει την μπάλα, έχει πέσει κάτω ο Μιχαήλοφ, σηκώθηκε μπροστά από τον Μπάπκοφ, τον Πάσιμο, Πανόφ, έξω η μπάλα Μιχαήλοφ, Μπάπκοφ, Ρωμάνι, Πανόφ. Ωραίος ο συνδυασμός και το καλάθι από τους Ρώσους που άλλαξαν 48. 5 και 12 πριν από το τέλος συνάντησης εδώ στον Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας παρακολουθείται πάντα στη ζωντανή μετάδοση το παιχνίδι της Ρωσίας με την Ιταλία. Φούτσκα μπροστά από τον Μιχαήλοφ θα πετύχει το καλάθι, ζητάει και φάουλ. 57-50. Καράσεφ για τον Πανόφ. Μιχαήλοφ. Ντομάνι. Μπάπκοφ. Μπροστά από τον Μενεγκίν. Θα σουτάρει, είναι άστοχος. Πήρε το rebound ο Πανόφ με τη βοήθεια και του Μιχαήλοφ. Κάνει τον πάσιμο, αφήνει στον Μιχαήλοφ που θα πετύχει το κακός. Θα πάρει το rebound ο Μπάπκοφ. Όσοι που δεν βιάζονται, έχει γίνει. Αυτά όμως όλα ανήκουν στο παρελθόν και η εξέλιξη εκεί του σκορ και τα λάθη και των Ρώσων παιχτών και αν μπορούμε να το πούμε. Με οι Ρώσοι με στόχο να μεγαλώσουν ακόμη διαφορά και να σιγουρέψουν την νίκη. Οι Ρώσοι που δείχνουν με τη σημερινή τους απόδοση πόσο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι, το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας απέναντί τους, αλλά ας μην βιαζόμαστε αφού υπάρχει σε 50 λεπτά και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Όχι και δε όπως θα έπρεπε. Τελικά ο Ντομάνι έμεινε άποντος. Καράσεφ όμως και Μπάπκοφ για τη νέα επίθεση των Ρώσων που θα
εφαρμόσουν πάλι απόλυτα το σύστημα με την συνεχή κίνηση και τις πάσες χωρίς τρίπλα μέχρι στιγμής. Βλέπετε, Πανόφ τώρα δοκιμάζει και περνάει τον Ντεπόλ. Ο Μπάμπκοφ προσποιείται και ο Μάγερς μένει έξω. Και νάτος, αυτός είναι ο Σεργέι Μπάμπκοφ με ένα ακόμη τρίποντο. Η Μπάμπκοφ είπαμε ότι ο κορυφαίος και με 4 στα 7 τρίποντα. Ο κορυφαίος και από τα, 6-25. Μενεγκίν, ωραία πάσα για τον Φούσκα. Αυτός με τον Πανόφ. Άνοιξαν εκεί την άμυνα με Νεγκίν και Φούσκα, αλλά τελικά το σούτ είναι άστοχο και το ριμπάντα τον πάρει τον αέρα των Ιταλών, το πάνω χέρι. Και ο Ντομάνι με αντίπαλο το Μάγερς σε αυτή την καινούργια επίθεση. Πάντα με υπομονή. Ο Ντομάνι βλέπει το διάδρομο αφού έχει ανοίξει η άμυνα των Ιταλών, παραλίγο χάσει την μπάλα, πηδάει και... Επόμενη 12 ήτανε. Υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία. Αυτά έχουν πολλές φορές θύμα τους Ρώσους. Το είδαμε και εδώ σε αυτό το μουντομπάσκετ. Είδαμε επίσης μια καταπληκτική τάπα. Η μπάλα είναι για τον Μπάμπκοφ. Αφήνει αυτός στον Ντομάνι. Μπάμπκοφ. Πανόφ. Ντομάνι. Η μπάλα στον Καράσεφ. Καράσεφ ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, περνάει, τελικά βγάζει έξω για τον Μιχαήλοφ, αυτός αφήνει στον Μπάμπκοφ, ο Μπάμπκοφ κοίταξε τον χρόνο, θα σουτάρει από πολύ μακριά, το rebound από τον Μιχαήλοφ, όσοι που έχουν επιβληθεί σε όλους τους τομείς. Μπάμπκοφ, χειροκροτήματα από τους Έλληνες θεατές για την ομάδα του Σεργέι Μπέλοφ, που θα καθίσει τον πάγκο δίπλα στον Ερέμιν. Είναι ήσυχος πια. Μπάμπκοφ θα πετύχει τον πρώτο παίκτη του αγώνα. 67 έρς που δεν φάνηκε σήμερα. Βαζίλε για τον Ντεπόλ. Νέο σουτ για τρεις, είναι εύστοχο. Μιχαήλοφ θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι των Ιταλών. 69-53. Το παιχνίδι βέβαια έχει τελειώσει. Το ξέρουν οι Ιταλοί. Εδώ ο Ντεπόλ προσπαθεί να βγάλει τον Φούτσκα. Θα πετύχει ένα καλάθι. 69-55. Ο Μάγερς θα κάνει Άσεφ, πιέζουν οι Ιταλοί. Εδώ θα κάνει, κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να του κλέψει, τελείωσε το. Επιστρέφουμε γρήγορα στο στούντιο της Αθένας, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.